Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τι προκάλεσε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2007. Πάμε. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμανε την αρχή ενός νέου οικονομικού κεφαλαίου στην οικονομική ιστορία. Σήμανε την αφετηρία μιας νέας οικονομικής εποχής. Για την Ελλάδα, έθεσε σε λειτουργία ένα μηχανισμό, ο οποίο μόλι δύο χρόνια αργότερα μα έφερε τη μεγάλη κρίση χρέου που περιδίνησε τη χώρα μα για μία δεκαετία και πολλοί θεωρούν ότι συνεχίζει να την περιδινίζει. Σήμερα οι περισσότεροι οικονομολόγοι συμφωνούν για το ποια ήταν τα αίτια τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 στην Αμερική, η οποία μα έφερε και τη δική μα κρίση. Είναι λοιπόν χρήσιμο και κάποια στιγμή, ίσω και στο μέλλον, να αποβεί χρησιμότερο, να παρουσιάσουμε αυτά τα αίτια με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο. Α ξεκινήσουμε λοιπόν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη κρίσεων με βάση τα αίτια που του προκαλούν. Το πρώτο είναι η συστημική κρίση. Μια συστημική κρίση είναι όταν υπάρχει ένα προβληματικό κομμάτι τη οικονομία, ένα προβληματικό τομέα ο οποίο σιγά σιγά μεταδίδει το πρόβλημα και στου επόμενου, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια πιο γενική κρίση στην οικονομία. Έχουμε δηλαδή μια καρκινική μετάδοση ενό προβλήματο, το οποίο εντοπίζεται σε μόνο ένα μικρό τομέα τη οικονομία, σε όλη την υπόλοιπη οικονομία και πολλέ φορέ περνάει και τα σύνορα τη χώρα και επηρεάζει πολλέ άλλε οικονομίε πολύ πολύ μακριά. Το δεύτερο είδος είναι οι λεγόμενες γενικευμένες κρίσεις. Σε μια γενικευμένη κρίση, δεν υπάρχει ένα προβληματικό τομέα τη οικονομία που μολύνει του άλλου. Υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο ελαττωματικό, προβληματικό, μακροχρόνια μη βιώσιμο. Και αργότερα ή γρηγορότερα, το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα μπούμε σε μια κρίση, γιατί απλώ δεν μπορούμε να συνεχίζουμε επάπειρον ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι βιώσιμο. Η ελληνική κρίση χρέου ήταν στη δεύτερη περίπτωση. Ήταν μια κρίση η οποία απλώς το μοντέλο που ακολουθούσε η ελληνική οικονομία αργά ή γρήγορα θα επέφερε μια κρίση. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 όμως ανήκει στην πρώτη κατηγορία και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι ρίζες της κρίσης αυτής ήταν σε έναν πολύ συγκεκριμένο τομέα, στο σύστημα των στεγαστικών δανείων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι ήταν όμως αυτό που πήγε τόσο στραβά σε ένα τόσο μικρό σύστημα της οικονομίας της Αμερικής, το οποίο έφερε ολόκληρο τον πλανήτη σε μια τόσο μεγάλη κρίση. Για να καταλάβουμε το πώς λειτουργεί η χρηματοπιστωτική αγορά. Κάθε δάνειο, είτε αυτό είναι στεγαστικό, είτε είναι επενδυτικό, είτε είναι ένα απλό καταναλωτικό δάνειο, έχει δύο πολύ σπουδαία χαρακτηριστικά όσον αφορά το δανειοδότη. Το πρώτο είναι η απόδοση του δανείου αυτού. Δηλαδή, αν θα δώσεις τα χρήματά σου, πόσο περιμένει να σου αποδώσουν, πόσο περιμένει ότι θα εισπράξει πίσω σε τόκο από το δάνειο που θα δώσει. Το δεύτερο και ίσω το σημαντικότερο είναι το ρίσκο. Δηλαδή, ποια είναι η πιθανότητα ο άνθρωπο στον οποίο δίνει ή το ίδρυμα στο οποίο δανείζει να βρεθεί σε αδυναμία πληρωμή και να μην μπορέσει να σου, να σου, επιστρέψει είτε ολόκληρο το δάνειο είτε μέρο του δανείου. Η απόδοση τώρα είναι λίγο πολύ δεδομένη. Έχει να κάνει με το, με το πού βρίσκεται η οικονομία στην τρέχουσα περίοδο. Μια οικονομία η οποία είναι κορεσμένη θα έχει μικρέ αποδόσει. Μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε άνθηση θα έχει μεγαλύτερε αποδόσει. Λίγο πολύ όμω αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ελέγξει ο δανειοδότη. Το αντίθετο συμβαίνει με το ρίσκο. Το ρίσκο μπορεί ένα δανειοδότη, κυρίω μια τράπεζα, να το διαχειριστεί. Και υπάρχουν δύο πολύ εύκολοι τρόποι με του οποίου συνήθω γίνεται αυτό. Ο πρώτο. Είναι ο ενδελεχή πιστοληπτικό έλεγχο. Να είσαι δηλαδή πολύ σοβαρό στο ποιου δίνει τα δάνειά σου, να του περνά από κόσκινο, έτσι ώστε να μπορεί να καταλάβει εκ των προτέρων ποιοι από αυτού έχουν την πιθανότητα να είναι καλοί δανειολήπτε και ποιοι από αυτού έχουν την πιθανότητα να βρεθούν σε αδυναμία πληρωμή. Ο δεύτερο τρόπο είναι με χρηματοοικονομικές τεχνικέ. Η πιο διαδεδομένη χρηματοοικονομική τεχνική και μια χρηματοοικονομική τεχνική που όλα τα ιδρύματα λίγο πολύ εφαρμόζουν, είναι η διάχυση ρίσκου, αυτό που ονομάζεται risk diversification. Το risk diversification είναι μια τεχνική την οποία σε αυτό το κανάλι την έχουμε αναλύσει διεξοδικά σε αυτό το βίντεο. Δείτε το μετά το τέλο αυτού, αυτού του συγκεκριμένου βίντεο, γιατί θα σα δώσω να καταλάβετε γιατί τα λεφτά. Πάνε στα λεφτά, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τη διάχυση ρίσκου και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα τραπεζικό ίδρυμα για να μπορέσει να μειώσει το ρίσκο. Η διάχυση ρίσκου είναι μια απλή μέθοδος η οποία βασίζεται σε μια συνήθι στατιστική ιδιότητα των τυχαίων γεγονότων. Ποιο είναι το τυχαίο γεγονός. Το τυχαίο γεγονό είναι ότι όταν δίνει ένα δάνειο, υπάρχουν πολλοί τυχοι παράγοντε που μπορεί να οδηγήσουν το δανειολήπτη στο να μην μπορέσει να σου δώσει τα χρήματα σου πίσω. Αυτό λοιπόν, για τον δανειοδότη, που δεν μπορεί να ξέρει πολλέ λεπτομέρειε, είναι λίγο πολύ ένα τυχαίο γεγονό. Πακετάροντα λοιπόν πολλά μικρά δάνεια μαζί, εκεί βρίσκεται η ουσία τη διάχυση, στο να μπορεί να είσαι κάποιο που δίνει πολλά δάνεια και όχι ένα μεγάλο δάνειο, αλλά πολλά μικρότερα δάνεια μαζί, ξέρεις από την αρχή ότι κάποια θα αποδώσουν χωρίς προβλήματα, θα είναι δηλαδή τα λεγόμενα πράσινα δάνεια, όπου ο δανειολήπτης κάθε τέλος του μηνός θα έρχεται και θα σου δίνει τη δόση του δανείου κανονικά και χωρίς κανένα πρόβλημα και έχεις και τη δυνατότητα να καταλάβεις ότι υπάρχουν και κάποια δάνεια τα οποία θα οδηγηθούν σε αδυναμία πληρωμής. Τώρα, δεν είναι μόνο ένα χαρακτηριστικό των οικονομιών των οποίων δεν είναι ανεπτυγμένες να υπάρχουν δανειολήπτες οι οποίοι βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής. Αυτό συμβαίνει ακόμα και στις καλύτερες οικονομίες. Και στην Ελβετία να πα, κάποιοι δανειολήπτες θα βρεθούν σε αδυναμία πληρωμής για πράγματα τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος να, να ελέγξει. Η ζωή είναι γεμάτη απρόπτα και λίγο πολύ αυτά συμβαίνουν παντού. Αυτό όμως που μπορεί να γίνει είναι να μπορέσει η τράπεζα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εκ των προτέρων να βγάλει έξω αυτούς που θεωρεί ότι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι στο κόκκινο από αυτούς που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι στο πράσινο. Αυτό γίνεται με τον πιστοληπτικό έλεγχο. Η λογική της διάχυσης όμως είναι άλλη. Είναι ότι ξέρεις ότι θα έχεις κάποια κόκκινα δάνεια και ξέρεις ότι ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση, στον καλύτερο πιστοληπτικό έλεγχο, θα έχεις και κάποια κόκκινα δάνεια γιατί η ζωή είναι έτσι όπου πράγματα συμβαίνουν. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι τα κέρδη που θα πάρεις από τα πράσινα δάνεια να είναι τόσα ώστε να υπερκαλύπτουν τις αναμενόμενες απώλειες από τα δάνεια τα οποία είτε το θες είτε δεν το θες τελικά θα κοκκινήσουν. Αν καταφέρεις ώστε τα κέρδη να υπερκαλύψουν τις ζημίες τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι ζημίε δεν είναι αρκετά ικανέ να μπορέσουν να σε επηρεάσουν και μπορεί να έχει κερδοφορία ακόμα και αν κάποια δάνεια δεν επιστραφούν ποτέ. Όταν τα δάνεια είναι πολλά, ο νόμο των μεγάλων αριθμών σου επιτρέπει να κάνει μια ασφαλή πρόβλεψη το ποια θα είναι σχεδόν ακριβή αναλογία των πράσινων και των κόκκινων δανείων. Μισό λεπτό. Δεν θα γίνει ποτέ μάντης για να ξέρει ένα δάνειο, αν θα κοκκινήσει ή θα πρασινήσει. Αν όμως ξέρεις ότι το ρίσκο στο οποίο μπορείς να χαμηλώσεις το συνολικό σου ρίσκο με τον πιστοπι... πιστοληπτικό έλεγχο είναι περίπου στο 5% και σε έχεις δώσει χίλια δάνεια, ξέρεις ότι λίγο πολύ το 5% αυτών, 50 δάνεια, θα κοκκινήσουν. Δεν ξέρεις ποια είναι αυτά τα δάνεια, αν το ήξερε από την αρχή δεν θα τα είχε δώσει, δεν ξέρεις ποια θα είναι αυτά τα δάνεια, όμως ξέρεις ότι 50 στα χίλια θα κοκκινήσουν με αυτή τη συγκεκριμένη μέθοδο. Έχοντα λοιπόν προβλέψει την αναλογία των πράσινων κόκκινων δανείων, μπορεί να ξέρει αν αυτή η πρακτική τη δανειοδότηση σε τέτοιο ρίσκο μπορεί να είναι επικερδή προ εσένα πριν προβεί σε αυτή. Το πιο σημαντικό όμω είναι εδώ. Ο συνήθω στα μικρά γράμματα. Αν ένα δάνειο χαθεί, με βάση τη διάχυση δεν θα χαθούν και τα άλλα. Με λίγα λόγια. Η διάχυση προϋποθέτει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Ότι το αν ένα δάνειο κοκκινήσει σαν φαινόμενο δεν θα προκαλέσει το να κοκκινήσουν και άλλα δάνεια. Ότι το αν ένα δάνειο κοκκινήσει είναι εντελώς ανεξάρτητο με το τι συμβαίνει στα άλλα δάνεια. Κάθε πιθανότητα δηλαδή χρεοκοπίας είναι ανεξάρτητη και δεν συσχετίζεται με τις άλλες πιθανότητες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ήταν τελικά αυτό που ακριβώ που προκάλεσε την κρίση. Τι έγινε λοιπόν το 2007. Το 2007 βρήκε τι Αμερικανικέ τράπεζε σε έναν κυριολεκτικό αγώνα δρόμου χορηγήσεων. Όσοι είστε αρκετά σε κάποια ηλικία για να μπορείτε να θυμηθείτε τι γινόταν στη δική μας χώρα το 2007, κάτι παρόμοιο γινόταν και στην Ελλάδα. Θα δείτε ότι Uh, θα θυμάστε ότι το 2007 οι τράπεζε κυριολεκτικά σε κυνηγούσαν από πίσω για να μπορέσουν να σου δώσουν ένα οποιοδήποτε δάνειο. Αν δεν ήθελε επενδυτικό, θα σου δίνανε ένα ε, διακόπο δάνειο, θα σου δίνανε δάνειο για αυτοκίνητο, θα σου δίνανε δάνειο για οτιδήποτε μπορούσε να φανταστεί. Γιατί όμω γινόταν αυτό, Γιατί οι τράπεζε αναγκαστικά άρχισαν να δίνουν δάνειο στον οποιοδήποτε. Κάτι πολύ περίεργο συνέβη. Μετά από κάθε χορηγήση, οι τράπεζε, αντί να διατηρούν τα δάνεια και να περιμένουν τα δάνεια να οριμάσουν για να τα εισπράξουν μαζί με του τόκου και να βγάλουν το κέρδο του, ω συνήθω οι τράπεζε κάνουν, έκαναν κάτι άλλο πολύ πιο αποδοτικό. Α υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ είμαι η τράπεζα και εσεί είστε κάποιο ο οποίο παίρνετε ένα δάνειο 50.000. Η συμφωνία λοιπόν μεταξύ εσά και μου είναι ότι εγώ θα σα δώσω 50.000 τώρα και σε έναν ορίζοντα α πούμε 15 χρόνων εσείς θα μου επιστρέψετε συνολικά 65.000. Δηλαδή θα μου δώσετε έναν τόκο, ο οποίο θα είναι 15.000 επάνω από την αξία του κεφαλαίου. 50 συν 15 ίσον 65.000. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα σαν τράπεζα είναι η δουλειά μου. Και θα πρέπει να περιμένω 15 χρόνια για να μπορέσω να πάρω αυτές τις 15.000 οι οποίες στην ουσία θα είναι το κέρδος μου. Αν όμως κάποιος έρθει αύριο και μου πει «Κοσμά, έδωσες αυτό το δάνειο 50 και περιμένεις να πάρεις 65.000 μετά από 15 χρόνια. Αν εγώ σου δώσω 51.000 σήμερα, δέχεσαι να μου μεταβιβάσεις αυτό το δάνειο. Εσύ θα εισπράτησες κανονικά τις δόσεις από αυτόν, αλλά θα τις δίνεις σε εμένα. Εγώ τότε θα είμαι στο δίλημα να επιλέξω μεταξύ 15.000 σε 15 χρόνια ή ένα χιλιάρικο μέσα σε 24 ώρες. Και φυσικά, μάλλον θα επιλέξω το δεύτερο. Έτσι λοιπόν, πολλές τράπεζες άρχισαν αυτομάτως να μεταβάζουν τα δάνεια σε μεγαλύτερου οργανισμούς. Οι οποίοι όμως, όπως τους αποκαλούμε σήμερα, όχι τότε, σήμερα τους ονομάζουμε σκιώδη πιστοτικά ιδρύματα. Ήταν σκιώδη γιατί αυτά τα ιδρύματα λειτουργούσαν ακριβώς σαν τράπεζες, ακριβώς σαν τράπεζες, σαν μεγάλες τράπεζες που συγκέντρωναν δάνεια από τι μικρότερε τράπεζε, αλλά τα ίδια αυτά τα ιδρύματα αποποιούνταν τον τίτλο τράπεζα. Γι' αυτό το λόγο ονομάζονταν και σκιώδη. Γιατί όμω ένα ίδρυμα δεν θέλει να έχει τον τίτλο τράπεζα. Ο λόγο είναι πολύ απλό. Γιατί όταν είσαι τράπεζα, είσαι κάτω από του πολύ αυστηρού περιορισμού και κανονισμού που θέτει η κεντρική τράπεζα τη χώρα. Πίσω όμω τότε στην ιστορία, τα ιδρύματα αυτά είχαν την πολυτέλεια να πούν: Εγώ δεν είμαι τράπεζα. Εγώ λειτουργώ όπω ένα οποιοδήποτε επενδυτικό γραφείο Οπότε δεν έχω καμία δουλειά με την κεντρική τράπεζα και μπορώ να μην εφαρμόζω ακριβώ αυτού του κανονισμού. Κάτι το οποίο στο τέλο ήταν εντελώ καταστροφικό. Τι έκαναν λοιπόν τα ιδρύματα αυτά. Τα ιδρύματα αυτά αγόραζαν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τέτοιων στεγαστικών δανείων. Τα στεγαστικά δανεία είναι ένα πολύ διαδεδομένο προϊόν στην Αμερική. Όλε οι οικογένειε έχουν ένα στεγαστικό δάνειο για να μπορέσουν να αγοράσουν το σπίτι στο οποίο ζουν. Θα μπορούσε μια, ένα τέτοιο ίδρυμα λοιπόν να αγοράσει περίπου 400.000 τέτοια μικρά δάνεια. Τα πακέτεραν σε μικρότερα πακέτα, ας πούμε των 40.000 δανείων το κάθε πακέτο. Αλλά επειδή αυτά είχαν μια τερατώδη αξία και οι επενδυτές δεν θα μπορούσαν να τα αγοράσουν ολόκληρα, αυτό που έκαναν ήταν ότι τα έσπαγαν σε πολύ μικρά μερίδια και έτσι ο κάθε επενδυτής θα μπορούσε να αγοράσει ένα μικρό μερίδιο από 40.000 στεγαστικά δάνεια. Έτσι λοιπόν, αντί να έχει ένα στεγαστικό δάνειο και να έχει όλο το ρίσκο, αν ο κύριο Τζόουν θα μπορέσει να αποπληρώσει το δάνειό του ή όχι, εσύ είχε ένα πολύ 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 μικρό μερίδιο από 40.000 στεγαστικά δάνεια, τα οποία είχαν ήδη κάνει διάχυση στο ρίσκο. Αυτό λοιπόν στη θεωρία είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να θεωρηθεί απολύτω ασφαλέ. Τώρα για να είμαστε 100% ξεκάθαροι, αυτό δεν είναι ένα σκοποδιανίτικο τρόπο που κάποιο σκέφτηκε για να βγάλει χρήματα εύκολα και γρήγορα. Είναι μια επιστημονική μέθοδο βάσει τη οποία μπορεί κάποιο ή ακόμα και μια ολόκληρη οικονομία να διαχειριστεί το ρίσκο και να το χαμηλώσει σε τέτοιο τρόπο, ο οποίο μπορεί να οδηγήσει στην ευημερία ολόκληρη κοινωνία. Αυτό είναι μια καλή μέθοδο. Δεν είναι μια μέθοδο η οποία είναι πονηρή και η οποία θα οδηγήσει σε προβλήματα εκτό και αν αρχίσει κάποιο να κόβει δρόμο στο πώ θα την εφαρμόσει. Αυτό ακριβώ έγινε. Γιατί στο τέλο αποδείχθηκε ότι αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα, που αυτά τα συγκεκριμένα σκιώδη ιδρύματα πλάσαραν στην αγορά, δεν ήταν τόσο ασφαλή όσο διαφήμιζαν ότι ήταν. Τι έγινε λοιπόν. Υπάρχουν τρει συγκεκριμένοι κανόνε, του οποίου η διάχυση ρίσκου πρέπει να ακολουθεί κατά γράμμα, αλλιώ στην κυριολεξία καταραίει. Τα πιστοτικά ιδρύματα που πουλάγαν αυτά τα προϊόντα κατάφεραν να παραβιάσουν και τους τρεις αυτούς κανόνες. Για να τους δούμε έναν προς έναν. Ο πρώτος ήταν ότι οι υπάλληλοι χορηγήσεων άρχισαν να πιστεύουν ότι η διάχυση ρίσκου ήταν κάτι μαγικό που εξαφάνιζε εντελώς το ρίσκο. Άρχισαν λοιπόν να γίνονται εντελώς αμελείς στον πιστοληπτικό έλεγχο. Αυτό μου θυμίζει λίγο ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο μερικέ φορέ συμπεριφέρει το πατέρας μου, ο οποίο. Παίρνει το χάπι για τη χολυστερίνη και μετά θεωρεί ότι μπορεί να τρώει όσα κοψίδια θέλει, γιατί τη χολυστερίνη την έχει φροντίσει με κάποιο μαγικό τρόπο. Τα πράγματα όμω δεν είναι έτσι. Όταν οι υπάλληλοι άρχισαν να γίνονται αμελεί στον πιστοληπτικό έλεγχο, πολλέ χορηγήσει έφτασαν να είναι σκανδαλώδει. Έχουμε λοιπόν το παράδειγμα 24χρονου υπάλληλου των McDonald's με ετήσιο μισθό 18.000 δολαρίων, να μπορεί με ευκολία να παίρνει στεγαστικό δάνειο 800.000 δολαρίων για να μπορέσει να αγοράσει σπίτι. Φυσικά ο άνθρωπο αυτό δεν είχε κανένα σκοπό να ζήσει σε ένα σπίτι τη δόση του δανείου του οποίου δεν θα μπορούσε με τίποτα να πληρώνει με τον τρέχοντα μισθό του. Ήταν όμω το δεύτερο επακόλυθο τη παραβίαση αυτού του κανόνα, ότι δημιουργήθηκαν μεγάλε ευκαιρίε κερδοσκοπία. Ο άνθρωπο αυτό αγόρασε το σπίτι αυτό 800.000 γιατί ήξερε ότι οι τιμέ στην αγορά έχουν ανωδική τάση και μετά από 2-3 μήνε, πριν καν κληθεί να πληρώσει την πρώτη δόση του δανείου, θα μπορούσε να μεταπολίσει αυτό το σπίτι στι 850.000, να πληρώσει το δάνειο εντελώ με τι 800.000 και να του μείνουν 50.000 κέρδος. Κάτι το οποίο, αν το σκεφτεί κανεί, είναι πολλαπλάσιο του μισθού που έπαιρνε αυτό ήταν κάτι που μπορούσε να επαναληφθεί. Ο άνθρωπο αυτό, καθώς και πολλοί άλλοι, θα μπορούσαν να μπουν στην αγορά στι 850 και να βγουν πάλι στι 900, με άλλο ένα κέρδο 50.000. Και μετά να ξαναμπούν στι 950 και να ξαναβγούν στο 1 εκατομμύριο. Αυτό λοιπόν άρχισε να δημιουργεί κάποιε συνθήκε, οι οποίε δεν ήταν ο προορισμό των προϊόντων αυτών να δημιουργήσουν. Ο δεύτερο κανόνα που παραδιάστηκε είναι ότι η διάχυση ξέρουμε ότι προποθέτει ότι τα ρίσκα των δαλαιοληπτών δεν πρέπει να συσχετίζονται. Τώρα όμω έχει αρχίσει να διαφαίνεται ότι αυτό ο κανόνα παραβιάζεται. Αν αρχίσουν τα ρίσκα να συσχετίζονται, το ένα κόκκινο δάνειο θα φέρει κι άλλα κόκκινα δάνεια με κάποιο τρόπο. Ο τρίτο κανόνα που παραβιάστηκε ήταν ότι οι χορηγήσει ήταν τόσο υπερβολικέ που άρχισαν να αλλοιώνουν την ίδια την αγορά. Δημιούργησαν δηλαδή Τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση, μαζί με του ανθρώπου που ήθελαν να αγοράσουν τα σπίτια για να μείνουν, άρχισαν τώρα να ζητούν σπίτια για αγορά, ακόμη και αυτοί που ήθελαν να κερδοσκοπήσουν με, με τα σπίτια, να τα μεταπολίσουν δηλαδή αργότερα σε μεγαλύτερη τιμή. Οπότε οι τιμέ άρχισαν να αυξάνονται. Αυτό έκανε τα ακίνητα να είναι πάρα πολύ ακριβά, με αποτέλεσμα στο τέλο να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο να πουληθούν. Όταν λοιπόν η φούσκα αυτή είχε διωγκωθεί αρκετά σε σημείο όπου ένα άνθρωπο που ήθελε να αγοράσει ένα σπίτι για να μείνει, έλεγε ότι εγώ με το μισθό που παίρνω τον ετήσιο δεν έχω τη δυνατότητα να μπορέσω να αποπληρώσω ένα σπίτι το οποίο κοστίζει ένα εκατομμύριο δολάρια, γιατί οι μέσε τιμέ των σπιτιών στην Καλιφόρνια, α πούμε, είχαν φτάσει σε τιμέ οι οποίε ήταν εφιαλτικά αστρονομικέ. Τότε τα ακριβά κινητά δυνατούσαν να πουληθούν με αποτέλεσμα πολλοί Κερδοσκόποι, οι οποίοι είχαν Ηδη δάνεια και είχαν αγοράσει τέτοια σπίτια και περίμεναν να τα πουλήσουν, είχαν τώρα εγκλωβιστεί στην αγορά και δεν ήξεραν τι να την κάνουν. Άρχισαν λοιπόν η μία μετά την άλλη να φτάνουν οι ημερομηνίε πληρωμή των δανείων, των δόσεων των δανείων. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν σε καμία θέση να μπορέσουν να πληρώσουν τα δάνεια. Απ' την άλλη δεν του ένοιαζε και τόσο πολύ, γιατί το σπίτι αυτό δεν ήταν ένα σπίτι που έμεναν, τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια ήταν εντελώ άδεια. Στην κυριολεξία εντελώ άδεια. Μιλάμε για ολόκληρε γειτονιέ οι οποίε ήταν εντελώ άδειε, γιατί τα σπίτια πηγαίνανε από τον έναν στον άλλον. Έτσι λοιπόν, έχουμε πολλού δανειολήπτε οι οποίοι δεν μπορούν και δεν ενδιαφέρονται να πληρώσουν καθόλου, με αποτέλεσμα πολλά στεγαστικά δάνεια να αρχίζουν να κοκκινίζουν. Όταν τα στεγαστικά δάνεια κοκκινίζουν και πολλά μαζί, έχουμε αρχίσει να έχουμε συσχέτιση των ρίσκων. Δηλαδή το γεγονό ότι εσύ δεν μπορεί να πληρώσει, με κάνει και εμένα να μην μπορώ να πληρώσω και κάνει και πολλού άλλου να μην μπορούν να πληρώσουν. Αυτό λοιπόν οδήγησε στο πολλά από τα πακέτα που περιείχαν αυτά τα δάνεια να κοκκινήσουν και αυτά. Και στο τέλο οδήγησε και πολλέ από τι τράπεζε οι οποίε είχαν υπερεκτεθεί σε τέτοια επενδυτικά προϊόντα, σε τέτοια πακέτα, να αρχίσουν να κοκκινίζουν και αυτέ. Γιατί πολλέ από αυτέ τι τράπεζε είχαν θεωρήσει ότι αυτό το πακέτα ήταν τόσο σίγουρα που άρχισαν να εισπράττουν καταθέσει από του κοινού καταθέτε και να τα μετατρέπουν αυτομάτω, να πηγαίνουν και να αγοράζουν αυτομάτω τέτοια επενδυτικά προϊόντα, τα οποία δίνανε υψηλέ επιστροφέ και δίνανε επίση και πολύ καλά ε, χαρακτηριστικά ρίσκου. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια τεράστια τρύπα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, από όλου αυτού που είχαν πάρει τεράστια δάνεια και δεν είχαν καμία διάθεση. Και καμία δυνατότητα να αποπληρώσουν. Έπρεπε λοιπόν κάποιο να πληρώσει το λογαριασμό. Ποιο είναι ο συνήθι ύποπτο που πληρώνει το λογαριασμό σε τέτοιε περιπτώσει, Το κράτο με χρήματα των φορολογουμένων κλήθηκε να πληρώσει το λογαριασμό. Με τη δικαιολογία ότι αν δεν το έκανε, ολόκληρο το πιστοτικό σύστημα θα κατέρεε, πράγμα το οποίο ήταν απολύτω αλήθεια, ότι θα χανόντουσαν καταθέσει αλλά και συντάξει. Γιατί το Αμερικανικό συνταξιοδοτικό σύστημα βασίζεται πάνω σε τέτοιε επενδύσει, στι οποίε ο ασφαλισμένο δεν έχει μηδενικό ρίσκο, παίρνει μέρο στο ρίσκο και θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα ακόμη και για τι συντάξει. Και στο τέλο τέλο θα χανόταν κάθε εμπιστοσύνη στο καπιταλιστικό σύστημα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια κρίση ολόκληρου του συστήματο. Φυσικά για την Αμερική δεν υπήρχε δεύτερο δρόμο. Το κράτο όντω πλήρωσε τελικά το λογαριασμό και η Αμερική μπορούσε μέσα σε δύο χρόνια να λέει ότι εμεί έχουμε ξεπεράσει την κρίση. Δεν ισχύει όμω το ίδιο και για πολλέ άλλε χώρε, τα τραπεζικά συστήματα των οποίων είχαν και αυτά εκτεθεί σε τέτοια τοξικά προϊόντα. Η κρίση δηλαδή, ενώ είχε λυθεί πλέον στην Αμερική, δεν είχε καταφέρει να περιοριστεί εκεί και είχε ήδη μεταδοθεί στι υπόλοιπε χώρε. Πολλέ από τι χώρε κλήθηκαν να πάρουν Πολύ αυστηρά μέτρα για να μπορέσουν να ξεπεράσουν το πρόβλημα. Άλλε το ξεπέρασαν εύκολα, άλλε το ξεπέρασαν πιο δύσκολα. Η χώρα μας ήταν μία από αυτέ, στι οποίε αυτή η κρίση άνοιξε τον ασκό του αιώλου και δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα προβλήματα που ξέρουμε και κάποια στιγμή το μέλλον θα εξετάσουμε. Όπω πάντα, αυτά είναι τα δεδομένα, τα συμπεράσματα δικά σα.